Ως ένα crash test με απρόβλεπτη εξέλιξη χαρακτηρίζεται από μερίδα ειδικών η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες για την πρωτοβάθμια. Τάσσονται υπέρ στην αναγκαιότητα τα σχολεία να μένουν ανοιχτά, κατ' όμως από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που στην παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε, δεν μπορώ να καταλάβω επιδημιολογικά γιατί τα ανοίγουμε ή μάλλον γιατί τα κλείσαμε. Αφού είμαστε ακριβώς στα ίδια ή πάνω κάτω σημεία. Δηλαδή, τα κλείσαμε με λιγότερα νούμερα και τα ανοίγουμε με μεγαλύτερα νούμερα. Αν θέλουμε να μιλάμε για νούμερα. Κακώς είχαν κλείσει, αυτό είναι το σχολείο μου. Και δεν είναι δυνατόν να παίζουμε με τέτοια ζητήματα που αφορούν πάρα πολύ μικρά παιδιά. Τα στοιχεία που δείχνουν πως παρά τους 2 και πλέον μήνες lockdown, το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει υψηλό, συνθέτουν σκηνικό ανησυχίας. Η προοπτική ελέγχων αλλά και μέτρων τοπικού χαρακτήρα επανέρχεται στο προσκήνιο μαζί με την επιβεβλημένη ανάγκη για ένα συνολικό σχεδιασμό σε άλλη βάση. Ότι υπάρχουν νομοί που να μην έχουν και καθόλου κρούσματα, ή ελάχιστα τέλος πάντων, και βρίσκονται στην ίδια κατάσταση από πλευράς περιορισμών με άλλους που υποτίθεται καίγονται τώρα ή θα καούν αργότερα. Είναι αυτό τώρα σοβαρή διαχείριση? Είμαι απόλυτα κάθετος στις οριζόντιες αποφάσεις. Απόλυτα κάθετος και το λέω για ποια, με ποια έννοια. Κατά τη γνώμη μου, οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται σε περιφερειακό επίπεδο. Η περιφέρεια, οι διευθύνσεις υγείας της περιφέρειας, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Οι διευθύνσεις υγείας της περιφέρειας ξέρουν την περιοχή τους. Την ανάγκη ο πληθυσμός του Παλεκάστρου, που από την περασμένη εβδομάδα βρίσκεται σε καθεστώς lockdown, να ελεγχθεί συνολικά, επισήμανε και ο καθηγητής υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, Απόστολος Βανταράκης, μέσα από την Κρήτη TV. Πώς βγαίνεις να πεις lockdown όταν έχεις όλη την πληροφορία? Με ένα 10%, 9% θετικότητα που μου αναφέρεται, το οποίο δεν ξέρουμε και πώς έχει γίνει. Κατά τη γνώμη μου, εγώ θα προχωρούσα σε άμεση στιγματοληψία όλου του πληθυσμού. Σαν σήμερα, ένα ακριβώς χρόνο πριν, οι κινέζικες αρχές ανακοινώνουν τον πρώτο θάνατο από τον άγνωστο ιό. Η Ελλάδα ζει για 11ο μήνα στη σκιά του κορονοϊού. Κι όμως η γνώση που πλέον αποδεδειγμένα υπάρχει σε επιστημονικό επίπεδο δεν εξαλείφει το καθεστώς αβεβαιότητας. Από την ταχύτητα της επιστήμης, ορισμένα ζητήματα φυσικά και είναι υπερικανοποιητικά, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν έχουν καθόλου αναδειχθεί. Πάρτε για παράδειγμα την βελτιοποίηση της χρήσης του διαγνωστικού ελέγχου. Δεν δικαιούμαστε να μην έχουμε οργανωμένη δράση, οργανωμένο τρόπο προσέγγισης. Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει μια ενιαία στάση. Όχι, βγαίνει ο ένας λέει το ένα, βγαίνει ο άλλος λέει το άλλο, βγαίνει ο άλλος λέει το τρίτο.